βρισκόμαστε μέσα σε έναν αμπελώνα με διαμόρφωση κύπελο. Φυσικά αυτή η διαμόρφωση έχει ρίζες από την αρχαία Ελλάδα. Ήταν ο τρόπος που καλλιεργούταν το αμπέλι για αιώνες. Η διαμόρφωση είναι απλή. Το αμπέλι αναπτύσσεται όπως ένας μικρός θάμνος. Ο κύριος κορμός είναι πολύ πιο κοντός από τον κορμό που δημιουργούμε στα αμπέλια τα γραμμικά και πάνω σε αυτόν συνήθως δημιουργούμε τρεις βραχίονες. Οι βραχίονες φυσικά δημιουργούνται από το πρώτο βλαστολόγημα που κάνουμε κατά τη διαμόρφωση της πρώτης ή δεύτερης χρονιάς. Εσείς που ασχολείστε με την καλλιέργεια αμπέλου γνωρίζετε ότι τα κύπελα είναι πιο ανθεκτικά στην έλλειψη νερού και είναι κάτι το οποίο ισχύει. Καθώς εδώ πέρα έχουμε μια πιο μαζεμένη βλάστηση, πιο περιορισμένη βλάστηση και το όλο σταφύλι παράγεται μέσα σε έναν ενισχυμένο θάμνο, οπότε είναι και προστατευμένο από το ηλιακό φως. Οπότε τα δύο πιο σημαντικά πλεονεκτήματα που έχουν τα συστήματα διαμόρφωσης σε κύπελο είναι το κόστος εγκατάστασης, καθώς εδώ δεν έχουμε υλικά